Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας και συνδεόμαστε με το Υπουργείο Υγείας για να παρακολουθήσουμε όλα τα νεότερα από το μέτωπο της πανδημίας. Κύριε Μαγιορκίνη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Να δούμε τα στοιχεία της επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΗ. Οι νέες διαγνώσεις στην επικράτεια είναι 853, εκ των οποίων 9 έγιναν στις πύλες εισόδου. Οι συμπολίτε μας που κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο είναι 83 και ο αριθμός των διασωληνωμένων είναι 491. Στην Αττική ανακοινώνουμε 242 διαγνώσεις και στη Θεσσαλονίκη 179. Να δούμε μερικά στοιχεία στην αρχή τώρα για την εξάπλωση στον κόσμο. Η πανδημία του κορονοϊού καταγράφει πλέον 78 εκατομμύρια διαγνώσεις, εκ των οποίων τα 55 εκατομμύρια έχουν αναρρώσει, ενώ οι ενεργές λοιμώξεις αυξήθηκαν σε περίπου 21 εκατομμύρια. Ο ρυθμός των διαγνώσεων παραμένει ενισχυμένος στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή της πανδημίας, ξεπερνώντας τις 700.000 διαγνώσεις ανά ημέρα. Ο αριθμός των ατόμων που καταλήγουν ενισχύθηκε και ξεπέρασε τους 13.000 θανάτους ανά ημέρα. Στην Ευρώπη η επιδημία παραμένει σταθερή σε γενικές γραμμές, έχοντας ξεπεράσει τα 21 εκατομμύρια διαγνώσεις και περίπου 500.000 θανάτους, ενώ ο ρυθμός των διαγνώσεων υποχωρεί σταδιακά σε λιγότερες από 200.000 ανά ημέρα. Μερικά στοιχεία των επιδημιών ανά χώρα. Η επιδημία στη Γαλλία παραμένει σταθεροποιημένη στο επίπεδο των 15.000 διαγνώσεων ανά ημέρα, ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που καταλήγουν παραμένει στα επίπεδα των 350 ανά ημέρα. Η επιδημία στη Γερμανία ενισχύθηκε ελαφρώς στα επίπεδα πάνω από τις 20.000 διαγνώσεις, ενώ ξεπέρασε και τις 30.000 διαγνώσεις σε μία ημέρα, γεγονός που συνέβη για πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας. Ο ρυθμός των θανάτων φαίνεται ότι ενισχύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Γερμανία, ξεπερνώντας για πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας και τους 700 θανάτους ανά κάποιες ημέρες. Η Γερμανία βρίσκεται επί του παρόντος σε αυστηροποιημένο lockdown μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η επιδημία έχει ενισχυθεί πάλι με χαρακτηριστικά τρίτου κύματος αυτή τη φορά, καταγράφοντας πλέον περισσότερες από 30.000 διαγνώσεις σε κάποιες ημέρες. Από την άλλη, ο ρυθμός των θανάτων φαίνεται σταθεροποιημένος στο επίπεδο των 500 θανάτων ανά ημέρα. Στην Ιταλία, η επιδημία παραμένει σταθεροποιημένη στο επίπεδο των 15 με 20.000 διαγνώσεων ανά ημέρα και ομοίως ο ρυθμός των ατόμων που καταλήγουν από τον ιό φαίνεται σταθεροποιημένος σε περίπου 700 θανάτους ανά ημέρα. Να δούμε λίγο την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, βάσει των στοιχείων που δημοσίευε ο ΕΟΔΗ, η μείωση των ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια συνεχίζεται. Ομοίως, τα σημεία πίεσης στο σύστημα υγείας δείχνουν υποχώρηση, αν και η κατάσταση στις μονάδες εντατικής θεραπείας παραμένει εξαιρετικά επιβαρημένη. Στην Αττική, ο αριθμός των διαγνώσεων την τελευταία εβδομάδα συνέχισε να συρρυκνώνεται, καταγράφοντας έως και 15% λιγότερες διαγνώσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ενώ η επιδημία στη Θεσσαλονίκη συνεχίζει να συρρυκνώνεται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στην Αττική, καταγράφοντας έως και 28% λιγότερες διαγνώσεις από ό,τι την προηγούμενη εβδομάδα. Να επισημάνουμε πάλι ότι το επιδημιολογικό φορτίο στη Θεσσαλονίκη παραμένει έως και 3 φορές υψηλότερο από την Αθήνα. Ιδιαίτερα επιβαρημένη παραμένει η κατάσταση στη Δυτική Αττική και στην Κοζάνη, ενώ η επιδημία στην υπόλοιπη χώρα φαίνεται να είναι γενικά σε πτωτική πορεία. Η ηλικιακή κατανομή των νέων διαγνώσεων παραμένει να έχει βάρος προς τις μεγαλύτερες ηλικίες, με τη συμμετοχή των 40 έως 65 και των μεγαλύτερων από 65 να έχουν τη μεγαλύτερη επίπτωση. Η συνολική βαρύτητα των νεοδιαγνωστέντων, ωστόσο, έχει πτωτική πορεία. Η πτωτική πορεία της νοσηρότητας έχει σίγουρα πολύ μικρότερο ρυθμό από ό,τι ήταν η ανωδική πορεία, που ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου, δείχνοντας ότι η επιδημία μπορεί να επιδεινωθεί δραματικά σε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά στη συνέχεια αποκλιμακώνεται αργά και δύσκολα. Αυτό είναι ένα σκληρό δεδομένο και είναι αυτό που δεν μας επιτρέπει να εορτάσουμε τα φετινά Χριστούγεννα όπως έχουμε συνηθίσει. Όλα τα στοιχεία συνηγορούν ότι οι συναντήσεις σε κλειστούς χώρους, με αρκετό κόσμο, χωρίς χρήση μάσκας, με τραγούδια και δυνατές ομιλίες, δημιουργούν τις βέλτιστες συνθήκες υπερμετάδοσης του ιού. Είναι εξαιρετικά σημαντικό λοιπόν να τις αποφύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Ό,τι κερδίσαμε με κόπο στη φάση αυτή είναι προφανές ότι μπορεί να αλλάξει σε ένα εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα. Το ιδανικό λοιπόν θα ήταν να κάνουμε γιορτές με την οικογένειά μας μόνο και να αποφύγουμε τη συνάντηση διαφορετικών οικοκυριών. Αν συναντηθούμε με άλλη οικογένεια, ιδανικά θα ήταν να είναι η ίδια σε όλες τις περιστάσεις, ώστε να διατηρήσουμε τη λεγόμενη κοινωνική φούσκα σε όλη τη διάρκεια των εορτών.
Επίσης, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην συμμετέχουν σε παρόμοιες συναντήσεις ευπαθείς ομάδες και ηλικιωμένοι. Έτσι λοιπόν θα επαναλάβω τις πολύ απλές οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να συνεισφέρουμε στην περαιτέρω μείωση του επιδημιολογικού φορτίου. Καταρχάς, αν έχουμε συμπτώματα να μην συμμετέχουμε καθόλου. Να φοράμε μάσκες όπου είναι δυνατόν. Για παράδειγμα, στις γιαγιάδες, στους παππούδες πάμε με μάσκα και κυρίως αποφεύγουμε αγκαλιές και φιλιά. Να διατηρήσουμε έναν μικρό αριθμό ατόμων στις όποιες συναντήσεις. Να συναντηθούμε με τα ίδια άτομα σε όλες τις γιορτές ώστε να δημιουργήσουμε μια κοινωνική φούσκα. Να διατηρούμε πάντα τους κανόνες υγιεινής και να υπάρχει πολύ καλός αερισμός του χώρου ή να βρισκόμαστε σε ανοιχτούς χώρους. Επίσης, θα ήθελα να παρακαλέσω να δηλώσουν όλοι ενδιαφέρον στην πλατφόρμα του τυχαιοποιημένου δωρεάν τεστ κορονοϊού. Η πλατφόρμα άνοιξε σήμερα και μέχρι τις 5.30 είχαν δηλωθεί ήδη περισσότεροι από 5.000 εθελοντές. Να επισημάνουμε ότι αν έχετε συμπτώματα, θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με τον θεράποντα ιατρό. Τα τεστ είναι δωρεάν για όλους που έχουν συμπτώματα συμβατά με COVID-19 και προσφέρονται σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια. Η πλατφόρμα δεν είναι για άτομα με συμπτώματα. Με τη συγκεκριμένη δράση αποσκοπούμε να βελτιώσουμε την επιτήρηση της επιδημίας σε βάθος χρόνου. Τέλος, να αναφερθώ και σύντομα στο μεταλλαγμένο στέλεχος που αναφέρεται τις τελευταίες ημέρες και έχει ανακαλυφθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η βασική υπόθεση που εξετάζεται είναι ότι έχει ελαφρώς αυξημένη μολυσματικότητα. Το φαινόμενο είναι υποδιαρκή παρακολούθηση, δεν έχει επαληθευθεί. Παρόλα αυτά, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα. Να σημειωθεί ότι το στέλεχος περιγράφηκε πρώτη φορά το Σεπτέμβριο, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι η μετάλλαξη κυκλοφορούσε αρκετά πιο νωρίς. Σε κάθε περίπτωση όμως, και αν επαληθευτεί η υπόθεση της μικρής αύξησης της μολυσματικότητας, δεν τροποποιεί το σχεδιασμό που ήδη έχουμε. Δηλαδή, τον εμβολιασμό, τη λήψη μέτρων ανάλογα με το φορτίο της επιδημίας. Σας ευχαριστώ πολύ και θα είμαι διαθέσιμος στο τέλος για όποιες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε, κύριε Μαγιορκίνη. Παρακολουθήσαμε το μεγαλύτερο μέρος από την ενημέρωση για τον κορονοϊό. Σήμερα από τον ΕΟΔΗ ανακοινώθηκαν 83 θάνατοι, ενώ 491 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Σε 853 ανέρχονται τα νέα κρούσματα. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7:10. Καλό απόγευμα.